Τερματάκι τη 20η ώρα του Δημητρίου Προστασίου. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Την 441 αποθήκη βάσεως υγειονομικού υλικού στην Αθήνα επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Αλκιβιάδη Στεφανή και τον Αρχηγό ΓΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Να πω ότι είχα σήμερα την ευκαιρία μαζί με τον Υφυπουργό, τον Αρχηγό ΓΕΘΑ και τον Αρχηγό Στρατού να επισκεφθούμε στην ουσία την παραγωγική υποδομή των ενόπλων δυνάμεων όσον αφορά αφενός την παραγωγή αντισηπτικού υλικού και υγρών καθαριστικών σαπουνιών κτλ. Εδώ στην 441 αποθήκη βάσης υγειονομικού υλικού στο Μοσχάτο και αφετέρου το εργοστάσιο ένδυσης και υπόδυσης το 700S στην Τραπετσόνα που παράγει σήμερα μεταξύ άλλων και τις υγειονομικές μάσκες που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και ευρύτερα τις ανάγκες του υγειονομικού προσωπικού της χώρας, όπως διατίθενται από το εργοστάσιο. Η εικόνα ήταν εντυπωσιακή και στις δύο παραγωγικές υποδομές, βάσεις μάλλον, και στα δύο στοιχεία των παραγωγικών υποδομών των ενόπλων δυνάμεων σε αυτό το επίπεδο, ιδίως εδώ στην 441 ΒΗ, όπου παρασκευάζεται, όπως βλέπετε, αντισηπτικά σε ατομικές συσκευασίες, σε μεγαλύτερες συσκευασίες χωρητικότητας και διανέμονται σε όλες τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, σε όλη την επικράτεια, ακόμα και ατομικές συσκευασίες για να διατεθούν στους νεοσύλλεκτους οπλίτες. Σύντομα παρασκευάζονται εδώ και το αποτέλεσμα ασφαλώς είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Το προσωπικό πραγματικά υπερβάλλει αυτόν, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Εδώ πέρα επιστήμονες με θαυμάσια προσόντα επιστημονικής συγκρότησης δουλεύουν σε βάρδιες πολύ εντατικά θα έλεγα για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και να καλύψουν τις ανάγκες τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και των υπολείπων όσους χρειάζονται το υλικό που παράγει εδώ ο ελληνικός στρατός. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε και στις θυσίες του ελληνικού λαού λόγω του κορονοϊού. Στην πιο κρίσιμη καμπή της προσπάθειας του αγώνα κατά για να καμφθεί η εξάπλωση του κορονοϊού στο εσωτερικό της χώρας. Μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Θα ήταν κρίμα τώρα, είτε επειδή μπαίνουμε στη μεγάλη εβδομάδα, είτε επειδή βελτιώνεται ο καιρός, άρα το δέλεαρ για να βρεθεί κανείς έξω, να είναι χαμένος κόπος η προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό που θα πρέπει να κάνει όλος ο κόσμος είναι αυτό που σε γενικές γραμμές και σε πολύ ικανοποιητικό ποσοστό έχει κάνει και μέχρι τώρα. Να κάνει υπομονή, να επιδείξει αυτοπιθαρχία και αυτοσυγκράτηση έτσι ώστε να εφαρμοστούν τα περιοριστικά μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση πάλι αποδεδειγμένα με επιτυχία εγκαίρως όσο αυστηρά και αν ήταν για να περιορίσει τη διασπορά του ιού. Επομένως, λίγη υπομονή ακόμα. Το καλοκαίρι είναι επιθύρες, η άνοιξη έχει μπει, αλλά για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι, όπου πιθανότητα θα έχει αποφασιστεί κάποια χαλάρωση αυτών των μέτρων περιορισμού, θα πρέπει σε αυτή την κρίσιμη καμπή να κρατήσουμε και να αυτοπεριοριστούμε. Όλοι αυτοί που αποφασίζουν αυτά τα μέτρα δεν το κάνουν γιατί έχουν κάποια τιμωρητική διάθεση ή κανένα αποθυμένο να καταναγκάζουν τον κόσμο σε περιορισμό της ελευθερίας του, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατευτεί ο πληθυσμός, να προστατευτούμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι, να προστατευτούν οι δικοί μας άνθρωποι και να προστατευτεί το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, διασφαλίζοντας το αγαθό της δημόσιας υγείας, αλλά να μην το ξεχνάμε και της ανθρώπινης ζωής. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και καλό είναι, μια που φτάσαμε ως εδώ, να κάνουμε αυτό που πρέπει για να έχουμε και το καλό αποτέλεσμα. Λίγο έμεινε.